είμαστε για σας με τον τρίτο καλεσμένο της ημέρας και όχι υποψήφιο στην Αττική την ευρύτερη, δηλαδή εδώ πέρα, αλλά υποψήφιο Αχαΐα. Κίνημα αλλαγή, ο κύριος Μαρίνος Κανδάλης. Καλησπέρα. Τι κάνετε. Καλά, καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμεί που είστε εδώ και που ήρθατε κιόλα από την Πάτρα, γιατί φαντάζομαι εκεί ήδη εξάγεται Όντως, αγώνα ε. σας. ο αγώνα σα. Εκεί είναι ο αγώνα, εκεί είναι η καθημερινότητά μα, εκεί ζούμε, εκεί αναπνέουμε. Παρ' όλα αυτά, έχει σημασία να διατυπώνεται ο λόγο και κεντρικά. Και κεντρικά, σωστά. Ναι, ναι. Λοιπόν, στην Αχαία κατεβαίνουν Μητσοτάκη, Τσίπρα, Παπανδρέου. Ναι. Ε, Πώ είναι αλήθεια εκεί πέρα η μάχη που δίνετε εσεί για τι ιδέε, για το πρόγραμμα του κινήματο αλλαγή με τον κόσμο. Κοιτάξτε, σχετικά με την παρατήρησή σα για το ποιοι κατεβαίνουν. Mm. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια, θα την έλεγα, πολιτικά θεσμική έτσι, προσβολή. Προσβολή λέτε. Θα το έλεγα ναι. Γιατί mm -hmm. ποτέ τα παλαιότερα χρόνια δεν είχε επιχειρήσει, ας πούμε, ο Ανδρέας Παπανδρέου να κατέβει υποψήφιος στην περιφέρεια της Γενέτριας, για παράδειγμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, στις Σέρες. Ή παρομοίω να γίνει αυτό στα Χανιά, στην περιφέρεια του Μητσοτάκη. Ούτε οι ίδιοι κατέβαιναν ποτέ στην Αχαΐα. Άρα υπήρχε ένα αμοιβαίο σεβασμό στι τοπικέ επιλογέ. Ακριβώ. Ναι, 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 ναι. Δεν είχε τυπικά χαρακτηριστικά, αλλά οπωσδήποτε υπήρχε μια τέτοια διαδικασία. Τώρα τι. Φοβάμαι ότι αυτό που γίνεται εκφράζει ουσιαστικά ένα αποθυμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο και τη Νέα Δημοκρατία και του ΣΥΡΙΖΑ, ε, προσδοκώντα ουσιαστικά να δείξουν ότι υπάρχουν αυτοί πλέον στην Αχαΐα και έχει απομειωθεί ο δημοκρατικό χώρο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η επιλογή είναι προσδυτική για του δημοκρατικού πολίτε τη οι οποίοι και αντιδρούν και ε, νιώθουν ότι υπονομεύεται με αυτόν τον τρόπο η βαθιά πίστη στη δημοκρατική παράδειξη, η οποία ακόμα υπάρχει στην Αχάια και θα φανεί και σε εκλογέ. Βεβαίω υπάρχει ακόμα και αυτό είναι αλήθεια. Όπω το λέτε, είναι η γενέτειρα του Παπανδρέου, είναι πρώτον και μια περιοχή με βαθιέ ρίζε και καταβολέ. Ε, μαζί σα μπορούμε να μιλάμε και εκλογικά και πολιτικά, αλλά και στο κομμάτι τη δικαιοσύνη, το οποίο το ξέρετε καλά. Έχετε υπάρξει γραμματέα στο Υπουργείο Δικαιοσύνη. Ναι, πράγματι. Είστε νομικό, είστε έγκριτο νομικό. Πριν από εσά είχαμε τον κύριο Κωνσταντόπουλο. Ήταν ο πρώτο καλεσμένο σήμερα. Ναι. Ευθέω είπε και μίλησε και περιέγραψε προσπάθεια τη κυβέρνηση, τη απερχόμενη για πολλού, χειραγώγηση των θεσμών και προσπάθεια χειραγώγηση τη δικαιοσύνη. Εσεί τι λέτε γι' αυτό, Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι συνολικά η κυβέρνηση αυτή και όχι αυτό το διάστημα, έχει μία αντιθεσμική λογική πάνω στα πράγματα. Δηλαδή δεν έχει σεβαστεί σε πάρα πολλέ περιπτώσει του θεσμού, του έχει υπονομεύσει εξ αρχή και συνεχώ προσπαθεί να του ελέγξει, να του μανιπουλάρει ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστείτε. Ε, δεν είναι τυχαίο ότι η πολιτική επιλογή να έρθει ένα από την καραμανική δεξιά, ο πρώην αρχηγό τη ΑΕΠ, ΕΕ, και να καταλάβει τη θέση του αναπληρωτού Υπουργού Δικαιοσύνη, για μένα είναι ένα τεράστιο ατόπιμα που όμοιό του δεν νομίζω ότι υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή, ποτέ ένα αρχικό ΣΕΙΠ δεν κατέλαβε θέση σε Υπουργείο Δικαιοσύνη μετά τη θητεία του αυτή. Τέτοια συστήματα, τέτοιε σκέψει, τέτοιε αντιλήψει υπάρχουν σε διαφορετικά καθεστώτα. Για παράδειγμα, ο Πούτιν μέσα από την KGB έγινε και πρόεδρος του κράτου του. Αλλά αυτό είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Η ευρωπαϊκή ομαλότητα, η ευρωπαϊκή πολιτική τάξη δεν έχει επιτρέψει ποτέ σύγχυση αυτών των ρόλων. Το γεγονός ότι υπήρχε σύγχυση, για μένα δείχνει ξεκάθαρα ότι εξ αρχή υπήρχε μια αντιθεσμική ματιά στα πράγματα. Αντιθεσμική. Δηλαδή. Αντιθεσμική, Μάλιστα. η οποία εξελίχθηκε βέβαια και με όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουν το τελευταίο διάστημα στη δικαιοσύνη, που για μένα τρομακτικά όσα συμβαίνουν. Όπως και δεν παράγουν εμπιστοσύνη ε, στη Αυτό δικαιοσύνη, που είναι αναγκαίο όρο λειτουργία τη, για να διαφυλάσσεται και η εσωτερική τη ανεξαρτησία, αλλά και η εξωτερική εικόνα που έχει πάρα πολύ μεγάλη Ποιο σημασία. Ποιο είναι το πιο τερατώδε πράγμα που εσεί Κοιτάξτε, ό,τι βλέπουμε με την περίπτωση Νομβάρτη, φαίνεται ότι έχουν ε, γίνει απίθανα πράγματα. Ε, βλέπετε τι ε, καταγγελίε, ε, οι οποίε πάνε και έρχονται. Ε, εσωτερικέ αντιπαλότητε μέσα στη δικαιοσύνη που θυμίζουν ότι δεν υπάρχει τουλάχιστον νυφαλιότητα στην αντιμετώπιση των φαινομένων και διαρροέ από το ανακριτικό υλικό, οι οποίε δείχνουν ότι έχουν λειτουργήσει με έναν τρόπο ανακριτική λειτουργία, εισαγγελική λειτουργία, ο οποίο δεν ταιριάζει στην απόσταση και την αντικειμενικότητα που πρέπει να έχει κάποιο να διαχειρίζεται τέτοια θέματα. Άρα, θα δούμε και πάρα πολλά άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την υπόθεση, είναι σαφέ. Αυτό που όμω είναι τρομακτικό, θα έλεγα για το μέσο πολίτη, είναι ότι όταν σε ένα τέτοιο επίπεδο. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Τι παράγεται πολιτικά τελικά από αυτή την υπόθεση. Πολιτικά παράγεται η έλλειψη εμπιστοσύνη σε αυτό που δίνει ουσία στο δημοκρατικό πολίτευμα. Είναι αυτό που ελέγχει την εκτελεστική εξουσία, η δικαιοσύνη. Είναι αυτή που ελέγχει επίση και το νομοθετικό έργο, ακυρώνοντα. Όταν βλέπει δηλαδή ότι υπάρχει αυτό ο διαγωνισμό συμφερόντων σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο, ο μέσο πολίτη τρομάζει και φαντάζεται ότι όταν θα μπλέξει μια υπόθεση η οποία θα έχει ένα ενδιαφέρον προσωπικό πια, θα νιώθει ανασφάλεια. Άρα, επιγόντω πρέπει να παραχθεί ασφάλεια στη δικαιοσύνη. Μήπω όμω και αυτή η κουβέντα, η δεύτερη κουβέντα που έχει ανοίξει, εγώ καταλαβαίνω όπω το λέτε, ε, αποκρύβει το γεγονό ότι όντω είναι υπαρκτό το σκάνδαλο τη Νοβάρτη και είναι και διεθνέ και έχει απλά και ελληνική προέκταση. Λοιπόν, πάμε στο άλλο άκρο πάλι. Μα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Υπάρχει απολύτω τέτοιο σκάνδαλο. Ε, το πρόβλημα που είναι, τι έχει γίνει, δεν, λάθος και, εδώ. και, και δεν είναι μόνο σκάνδαλο που αφορά την οβάρτηση. Εγώ θεωρώ ότι είναι γενικώ ένα σκάνδαλο σε φαρμακευτικό επίπεδο που ειδικά την ε, πενταετία mm -hmm. του Κώστα Καραμαλή αποτινάχθηκε από τα παλιά δεσμά τη διαφάνεια και έφτασε να έχει γίνει ένα σύστημα ανεξέλεκτο το οποίο έτρωγε το, το κρατικό χρήμα. Πράγματι, υπάρχει αχαλίνωτη φαρμακευτική δαπάνη τα χρόνια αυτά. Και ευτυχώ κάποια στιγμή με την κυβέρνηση Παπανδρέου. Τότε αυτό που πρέπει να το επισημάνουμε. Η φαρμακευτική δαπάνη μειώθηκε και πάλι όπω ήταν πριν την εκτοξεύση ο Κώστα Καραμαλή. Άρα, οπωσδήποτε υπάρχει σκάνδαλο. Και το φω τη περίοδου αυτή, το οποίο πρέπει να φανεί, είναι ακριβώ να φωτιστεί αυτή η περίοδο. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να εξεταστούν όλα όσα καταγγέλλονται. Αντίμονο, ότι καταγγέλλονται πρέπει να ερευνάται. Ταυτόχρονα όμω. Δεν έχει την ίδια αξία η περίοδο στην οποία μειώνεται και βραχδαία φαρμακευτική δαπάνη, με εκείνη στην οποία εκτοξεύεται. Άρα για μένα και για λόγου ισονομία θα πρέπει να συναυτούν το ίδιο και οι δύο, οι δύο περίοδοι, και ουσιαστικά αυτή η περίοδο του Κώστα Καραμαλή έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, το οποίο αναμένω με, να, να δω Γιατί και το χώρο τη δικαιοσύνη. Δηλαδή. Κοιτάξτε, όταν η φαρμακευτική δαπάνη από τα 2,5 δι έπεσε στα 6,5 ετησίω, ναι. ναι. καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει ένα απίθανο πάρτι στην πλάτη του κρατικού συμφέροντο, του δημόσιου συμφέροντο. Άρα αυτό δεν πρέπει να ελεγχθεί κάπω. Επειδή λέμε. Ναι, δεν έχω δει ναι, διαρροές, διαρροέ, ναι. γιατί γίνονται πάρα ναι. πολλέ διαρροέ που αφορούν συγκεκριμένη περίοδο. Δεν έχω δει καμία διαρροή ανακριτική. Που αφορά εκείνη την περίοδο. Που αφορά εκείνη την περίοδο. Και αυτό με βάζει σε σκέψει. Να δούμε λίγο την συνάδελφό μα, την Ιβόνη Κλάπα, που έχει μαζέψει το ρεπορτάζ ακριβώ αυτού του θέματο. Ναι. Είμαστε με τον κύριο Σκανδάμι και σε ακούμε. Καλώ στην Ιβόνη. Καλησπέρα σα. Για αύριο λοιπόν ήταν προγραμματισμένη η κατάθεση του Ιωάννη Αγγελή, του αντισαγγελέα του Αριού Πάγου, στο πλαίσιο της τη διπλή έρευνα για του εισαγγελικού χειρισμού στην υπόθεση Νοβάρτη. Ο κύριο Αγγελή, παρότι αυτό αναμέναμε, δεν θα καταθέσει αύριο, καθώ ουσιαστικά κατέθεσε έτοιμα εξαίρεση του κυρίου Δασούλα, του κυρίου Δημήτρου Δασούλα, του ανώτατου εισαγγελικού λειτουργού, αλλά και τη εισαγγελέα του Αριού Πάγου, τη κυρία Δημητρίου. Ο κύριο Αγγελή. Ουσιαστικά, επειδή ευθύνε στην κυρία Δημητρίου ότι δεν ερεύνησε τι καταγγελίε του που έχουν να κάνουν με ουσιαστικά προαποφασισμένε ποινικέ διώξει για την υπόθεση Νοβάρτη, αναφέρει επίση ότι δεν εμπιστεύεται την εισαγγελέα του Αριουπάγου. Ενώ σε άλλο σημείο, yeah. αναφέρεται yeah. στο πρόσωπο το οποίο έχει χαρακτηρίσει ω Ρασπούτιν, το σκοτεινό αυτό πρόσωπο το οποίο κινεί τα νήματα στη δικαιοσύνη, τον αποκαλεί ιονή προϊστάμενο τη εισαγγελία διαφθοράς. Να πούμε ότι το αίτημα εξαίρεσης του κυρίου Αγγελή θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα, αλλά αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα ε, έχει ε, ε, διαχωριστεί. Δηλαδή, ο κύριος Δασούλας θα ε, εξέταζε τις αναφορέ ε, ε, αναφορές και τις καταγγελίες Άγγελη, ενώ ο αντισαγγελός του πάγου ο κύριος Βασίλης Πλιώτας, θα εξέταζε τις καταγγελίες της κυρίας του Λουπάχη κατά του κυρίου Αγγελή. Νωρίτερα, ο κύριος Αγγελής ήταν διπλό το χτύπημα του κυρίου Αγγελή σήμερα, ναι. ε, ανακάλεσε από το αρχείο τη μηνύσεις των κυρίων Σαμαρά Βενιζέλου. Και ε, του κυρίου Αβραμόπουλου. Ε, το έκανε χθε, σύμφωνα με πληροφορίε, στι 19 Ιουνίου. Ωστόσο, οι εισαγγελικέ πηγέ αναφέρουν ότι επειδή η διαδικασία δεν τηρήθηκε κατά το, το, το πώ συνήθω πηγαίνει, δηλαδή ο κύριο Αγγελή δεν το είπε δεν το κατέθεσε το, στην εισαγγελία του έργου Πάγου, στην κυρία Δημητρίου. Οι δικαστικέ πηγέ κάνουν λόγο για παραβίαση τη εισαγγελική ιεραρχία. Ο κύριο Αγγελή ξανααναφέρθηκε στο πρόσωπο ε, των ε, Ρασπούτιν, ζήτησε στον κύριο Ρασπούτιν ζήτησε να γίνουν οι απαραίτητε της ενέργειε προκειμένου να αποκαλυφθεί η ταυτότητά του. Μάλιστα. Παρακολουθεί το θέμα, το ξέρει καλά, εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιβόνη. Ένα σχόλιο πολιτικό. Εντάξει, δεν θέλω να μπούμε πέρα, παρατέρω. Τι είναι τώρα αυτό το κλίμα, δηλαδή Πούτιν, ένας, ο Ρασπούτιν, ο ένα, ο άλλο, καταγγελίε. Εγώ... Δεν παράγει αντιπολιτική αυτό το θέμα τελικά. Κοιτάξτε να δείτε, η έλλειψη εμπιστοσύνη στου θεσμού από μόνη τη ένα τεράστιο πολιτικό πρόβλημα παράγει έλλειψη εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα, έλλειψη εμπιστοσύνη στη δημοκρατία και μέσα από αυτήν παράγεται και ο χιδαϊστικό λόγο, ο λαϊκιστικός λόγο, ο ακροδεξιό λόγο, ο οποίο υπονομεύει τη δημοκρατία. Είναι σαφέ ότι στο επόμενο διάστημα πρέπει να εμπιδοθεί άμεσα ο σεβασμό στου όρου λειτουργία τη δικαιοσύνη και με κανόνε διαφάνεια. Ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι αυτό. Πρέπει να είναι τα πάντα διάφανα, τα πάντα κρυστάλλινα. Δεν πρέπει να αφήνονται πουθενά σκιέ. Άρα αυτό είναι το πολιτικό στοίχημα τη επόμενη περίοδου. Νομίζω η κυβέρνηση αυτή δεν έχει καμία δυνατότητα πια, δεν υπάρχει πια, ώστε να αλλάξει τα πράγματα και την κατέτηση που κακώ έδεσε όλη αυτή την ιστορία. Μάλιστα. Άρα η επόμενη μέρα οπωσδήποτε θέλει αποκατάσταση του πληγέντο, του τρογέντου, του ε, κύρου ε, τη δικαιοσύνη. Πραγματικά αυτό είναι κύρου πάμε λίγο στο άλλο θέμα των ημερών, το οποίο έτσι ανησυχεί και τον κόσμο έτσι όπως άνοιξε τουλάχιστον ή όπως εξελίσσεται, είναι η ιστορία με την Τουρκία. Η ιστορία, η ένταση με την Τουρκία, οι γεωτρήσεις κτλ. Ποια είναι η δική σας πολιτική εκτίμηση. Καταρχάς, το χειρίζεται καλά η κυβέρνηση ως τώρα. Η ιστορία αυτή του Κισέα μήπως... Έπρεπε να γίνει αλλιώ. Μήπω έπρεπε να υπάρξει κάποιο άλλο είδου συνεννόηση με του πολιτικού αρχηγού, ναι, κοιτάξτε, ο σχημισμό θα ήταν ο ιδανικό αντίκτυπο. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση στα θέματα των ελληνοτουρκικών διενέξεων έχει επιδείξει μια διάθεση η οποία δεν θα το λέγαμε ότι έχει ενδοτικά χαρακτηριστικά. Οπωσδήποτε όμω δεν απερασπίζεται στεναρά τι ελληνικέ θέσει. Και όλο και περισσότερο δίνει χώρο στην ε, τουρκική ατζέντα και στι πρωτοβουλίε τη ε, τουρκική, οι οποίε διεκδικούν όλο και περισσότερο χώρο. Η Τουρκία. Έχει εξελιχθεί, θα λέγαμε, μόνο έτσι, εξωτερική πολιτική γλώσσα, σε ένα κράτος που κοντεύει να εξελιχθεί, δηλαδή σε κράτο παρείας. Όλο και περισσότερο αποκόπτεται από την παγκόσμια, από τη διεθνή τάξη, όλο και περισσότερο απομακρύνεται από την Ευρώπη. Φοβάμαι ότι έχει αποφασίσει πολιτικά να παίξει ένα άλλο περιφερειακό ρόλο που δεν έχει καμία σχέση με την ευρωπαϊκή προοπτική τη. Και αυτό με οδηγεί και σε διάφορα. Οι σκέψει που μου οδηγούν σε αυτό είναι ότι. Υπάρχει μια πλήρη νεοθωμανική αντίληψη πάνω στα πράγματα, όταν μιλάει για σύνορα τη καρδιά τη, όταν φτάνει ταυτόχρονα να ενοχλεί από την Κίνα μέχρι τη Γερμανία σε διάφορα ζητήματα, ζητώντα όλο και περισσότερο ένα επεκτατικό ρόλο, φαντάζεστε πώ βλέπει την Ελλάδα. Και ταυτόχρονα ναι. θα έλεγα υπάρχει ναι. ένα άλλο κομμάτι που έχει πάρα πολύ ανησυχία, είναι η Ισλαμοποίησή τη. Mm. Όλο και περισσότερο η Τουρκία Ισλαμοποιείται. Φεύγει από το ευρωπαϊκό περιβάλλον, στο οποίο προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο να την εντάξουμε, και όλο περισσότερο πηγαίνει σε δημοκρατίε εντό εισαγωγικών άλλου τύπου, Ισλαμικού τύπου. Απόδειξη αυτού είναι η ραγδαία εξέλιξη στα ζητήματα τη θρησκευτική εκπαίδευση. Όλο και περισσότερο καταργούνται κοσμικά σχολεία, ή μειώνονται, ή υποχρηματοδοτούνται, και όλο και περισσότερο η θρησκευτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση πάνω στο Κοράνι, γίνεται η κυρίαρχη εκπαίδευση ακόμα και των ελίτ. Άρα, καταλαβαίνετε ότι έχουν μια Τι τεράστια. Τι στρατηγική είναι αυτή η αλήθεια. Α πούμε, πριν μερικά χρόνια mm. κουβεντιάζαμε πολύ mm. για το στρατηγικό βάθο του Νταβούτογλου, το, έτσι το, το γνωστό εμβληματικό πόνιμα. Mm. Ο Νταβούτογλου σήμερα δεν υπάρχει στον πολιτικό χάρτη. Mm. Το mm. έχει αλλάξει, νομίζω, το, το ποιο πρόταγμα. Τι είναι ποιο το πρόταγμα, είναι νεοθωμανισμό. Ναι, ο ναι. κ. Μάζη προσφάτω μίλησε για μετακεμαλισμό εδώ από το ίδιο τραπέζι. Ο, 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 ο μετακεμαλισμό είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει ζήτημα σε αυτό. Δεν υπάρχει τίποτα από το κεμαλικό κεκτημένο. Άρα, το θα λέγαμε τουρκικά δημοκρατικό κεκτημένο, γιατί έχει σημασία του τουρκικά, δεν είναι ε, απλώ δημοκρατικό. Ε, βέβαια, αλλά, εφάνω. εν πάση περιπτώσει, είχε μια πιο ευρωπαϊκή ταυτότητα ή μια πιο δυτική ταυτότητα. Δεν έχει καμία έχει σχέση έχει με το αυτό. Λέτε. Αυτό έχει τελειώσει. Άρα, πάμε πού έχει τώρα. Τελειώσει. Πάμε σε. Το λέω γιατί ψάχνετε μια... το θέμα καλά και το ξέρετε. Πια, πάμε ξεκάθαρα σε μια δημοκρατία Ισλαμικού τύπου. Ισλαμικού τύπου. Ισλαμικού Όλο και περισσότερο. Που, τι που... μπορεί να σημαίνει για μα. Καταρχά, για το εσωτερικό τη Τουρκία σημαίνει θρησκευτικό αυταρχισμό, πολιτικό αυταρχισμό. Και ουσιαστικά ολοκληρωτικέ λειτουργίε όλο και περισσότερο στο, κράτη, στο τουρκικό κράτο. Για μα σημαίνει έναν άμεσο κίνδυνο στην περιοχή μα. Εκεί χρειάζεται η, η δικιά μα υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και ταυτόχρονα η ευρωπαϊκή σφραγίδα για την οποία ανησυχώ. Ανησυχείτε, αλλά παρόλα αυτά και η Ευρώπη. Να, τώρα, α πούμε, απόψε δεν έχει καμιά σκληρή ανακοίνωση, κάποιο σκληρό τρόπο που θα αντιμετώπιζε την ιστορία με την Τουρκία. Ναι, ναι, Χλιαρά έχετε δίκιο. Αυτό λέω. Είναι, η χλιαρή αντίδραση τη Ευρώπη. Βέβαια είναι υποστηρικτική. Από ό,τι είδα πριν από λίγο το σχέδιο συμπερασμάτων κατά την να καταδικάσει την Τουρκία. Το λέω με, με, με συγγνώμη κιόλα και το λέω και λίγο αυτό με έναν αστερίσκο, αλλά ναι. μάλλον προ τα εκεί πάει. Ναι, δηλαδή ναι, 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 ναι σε μία πάλι ναι, 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 ναι. Μια, αυτό κατάλαβα από το σχέδιο Έτσι, συμπερασμάτων. Δεν, δεν ξέρω αν θα είναι το οριστικό αυτό και θα το δούμε στη διάρκεια τη νύχτα. Αλλά παρόλα αυτά εγώ λέω ότι πρέπει να είναι πιο στεναρή αντίδραση. Κοιτάξτε να δείτε, ε, θέματα συνόρων δεν έχει μόνο η Ελλάδα. Θέματα ανασφάλειας πάνω στα σύνορα έχουν και βόρειες δημοκρατίες δηλαδή. και βαλτικές δημοκρατίες. Δηλαδή όλοι νιώθουν μια απειλή πάνω στα σύνορά τους όσοι ακουμπούν στα σύνορα του ανατολικού γενικά άξονα της Ευρώπης. Για μένα λοιπόν η εμπιστοσύνη πρέπει να παραχθεί μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική, ώστε ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά σύνορα από άκρη άκρη και κυρίω στην ανατολική πλευρά, που είναι και τα χερσαία σύνορα και τα πιο απειλητικά δεδομένα από εκεί προέρχονται, από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε υπάρχει από πάνω μέχρι κάτω, από το βορρά στο νότο, Πρέπει η Ευρώπη να δείξει στεναρά ότι έχει σύνορα, τα υπερασπίζεται με κάθε τρόπο και με τι μέγιστε δυνατέ κυρώσει. Αυτό είναι το μεγάλο πολιτικό αίτημα, νομίζω, που δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Ξεπερνά την Ελλάδα και αφορά και άλλε χώρε που έχουν παρόμοιε ανασφάλειε. Άρα, χρειάζεται ένα μέτωπο των ναι. χωρών αυτών με σύνορα προ τα Ανατολικά, οι οποίε θα ζητήσουν περισσότερη ασφάλεια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως... Αυτό είναι το θεωρητικό, το αντιτολογικό. Σε ό,τι αφορά τώρα, η Ευρώπη πρέπει άμεσα να πάρει μέτρα. Ναι, αυτό αναρωτιέμαι, ότι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ζήσαμε την περιπέτεια των ημείων. Ναι, ναι, έχει, έχει τα πολύ το δίκιο. Έχει, ναι. έχει τα πολύ Και θα έπρεπε ο χρόνο να μα έχει οριμάσει. Αν κάποιο συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο για να απολαμβάνει μια ελεύθερη αγορά, είναι και για να απολαμβάνει άλλα πράγματα. Επίση... Ασφάλεια στην εργασία, ναι. κοινωνικά δικαιώματα, ε, πολιτισμό οπωσδήποτε και ταυτόχρονα ασφάλεια των συνόρων του. Δηλαδή είναι το, 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 το αναγκαίο, το απόλυτο αναγκαίο. Θέλω μια Ευρώπη δηλαδή, η οποία θα θεωρεί τα εθνικά σύνορα των κρατών ταυτόχρονα ευρωπαϊκά σύνορα και θα τα υπερασπίσετε με κάθε τρόπο, σαν να είναι του κάθε κράτου δικά του σύνορα. Επιχείρησε ο Αλέξη Τσίπρα να εντάξει στην προεκλογικό του αγώνα την ιστορία αυτή. Ναι, νομίζω ότι ο τρόπο που. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν έπρεπε να γίνει το ΚΙΣΕΑ, πώ έγινε. Φαίνεται ότι επιδιώκει έναν ρόλο να θυμίζει ότι υπερασπίζεται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν ξέρω αν είναι η πανέξυπνη τακτική αυτή που ακολουθεί. Φοβάμαι πάρα πολύ ότι θα έπρεπε ήδη εδώ και καιρό να έχει συγκληθεί Εθνικό Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών πάνω στα θέματα αυτά τη ασφάλεια, το οποίο όλο και περισσότερο πάει πίσω. Δηλαδή, αν πραγματικά εννοούμε μια κοινά εθνική στρατηγική απέναντι στα ζητήματα τη Τουρκία, θα έπρεπε να λειτουργεί ένα Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλεία. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά. Και αυτό είναι μια πολιτική επιλογή. Τη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, η οποία είναι πραγματικά αυτή την περίοδο, δείχνει πόσο πύληνα πόδια έχει και πόσο δεν μπορεί να μα πάει πουθενά. Κοινή εθνική πολιτική, πλήρη συνεννόηση πάνω στα θέματα των κυριαρχικών μα δικαιωμάτων από όλα τα κόμματα. Δεν γίνεται αλλιώ. Μάλιστα. Γιατί με το κοινά, Γιατί με το κίνημα αλλαγή. Γιατί, νομίζ, γιατί στρατεύεστε εκεί. Γιατί νομίζω ότι είναι ο μόνο πραγματικά δημοκρατικό προοδευτικό χώρο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ε, οι άλλοι τι είναι, αντιδημοκρατικοί χώροι, α πούμε. Κοιτάξτε, το, την έννοια δημοκρατικό την επιλέγω να τη χρησιμοποιήσω με το βάθο τη ιστορική παράδοση. Δηλαδή, ο δημοκρατικό χώρο, η δημοκρατική παράταξη, είναι μια παράταξη που ξεκινάει από το Χαρή Λαουτρικού που συνηγίζεται με τον Βενιζέλο, με τον Γιώργιο Παπανδρέου και το καθεξή. Με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Με τον Ανδρέα φυσικά, τον με τον ακόμα. Δεν θα το έλεγα αυτό. Θα, θα, βάλουμε εδώ τελεία και θα πούμε και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Έτσι, νομίζω κάπου εκεί σταματάει αυτή η ιστορία. Δηλαδή... Ε, εγώ, θα, εγώ θα έλεγα το εξή: Ότι η δημοκρατική παράταξη ήταν πάντα η παράταξη που τράφηκε μπροστά τη χώρα. Ό,τι προοδευτικό ερχότανε που εξυγχρόνιζε τη χώρα, που την συνέδεε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, που έδινε κοινωνικά δικαιώματα ταυτόχρονα με προοπτική και ασφάλεια στου πολίτε ώστε να εξελίσσουν τη ζωή του συνεχώ. Μέχρι το τέλο τη ζωή να εξελίσσονται. Αυτό έγινε μόνο μέσα από το, από το ΠΑΣΟΚ που συνερούσε μέσα του όλε τι δυνάμει αυτέ. Χρεώνεται όμω και το. δημοκρατικέ, ναι? φιλελεύθερε, ό,τι άλλο υπήρχε μέσα το, το οποίο το ζήμωνε εκλείποντα αυτού του χώρου, γιατί έπεσε και έπεσε μέσα στην κρίση, επειδή χτυπήθηκε από το λαϊκισμό και τη αμαρική δεξιά και τη δεξιά του κύριου Τσίπρα, είναι σαφέ ότι. Της δεξιάς του κύριου Τσίπρα, λέτε. Ναι, ναι, είναι σαφές, Είναι σαφές. Οι, οι πολιτικέ επιλογέ τη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ είναι νεοφιλελεύθερε πολιτικέ και σε μεγάλο βαθμό δεξιέ πολιτικέ. Το σύμφωνο συμβίωση ή απλή αναλογική. Θα έλεγα, θα έλεγα το εξή. Ο ΣΥΡΙΖΑ ω αντιπολίτευση υπερασπίστηκε μέχρι κάτω τα δικαιώματα και, και, και κυρίω τα ατομικά δικαιώματα. Έδωσε μεγάλε μάχε mm -hmm. για αυτέ και δευτερευόντω για τα κοινωνικά. Όταν ανέλαβε την κυβέρνηση, όλο και περισσότερο διαπίστωνα ότι έκανε μεγάλε οπισθοχωρήσει στα θέματα των δικαιωμάτων. Δηλαδή το γεγονό ότι μα κατήγγειλε τότε ω κυβέρνηση, στην οποία συμμετείχαμε, επί τη κυβέρνηση, ακόμα και Σαμαρά Βενιζέλου ότι είχαμε την αμυγδαλέζα την οποία τη θεωρούσαν τότε το στρατόπεδο συγκέντρωση και ξαφνικά γέμισε η χώρα παρόμοια κέντρα ή στρατόπεδα, αν θέλετε, συγκέντρωση και δεν υπάρχει καμία αντίσταση ούτε από τον τομέα δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, μου δείχνει ότι ήταν ένα υποκριτικό παιχνίδι η επίκληση των δικαιωμάτων για να κερδίσουν πολιτικά. Αν πραγματικά εννοούσαν τα δικαιώματα και τα δικαιώματα ακόμα και των προσφύγων, θα έλεγα όχι τα θα έπρεπε να έχουν μια πιο ανοιχτή πολιτική και να μην φτάνουν στι απρέπειε να συνδέουν τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά όπω γίνεται τώρα τι αρχέ Ιανουαρίου, είναι μειωμένο το ΦΠΑ όπου υπάρχουν χώροι φιλοξενίας τέτοιοι, εφόσον υπάρχει υπερπληθυσμός. Είναι το απόλυτο παράλογο. Δηλαδή να, κερδίζει ο τοπικό πληθυσμό εφόσον ανέχεται να υπάρχει υπερπληθυσμό. Είναι δυνατόν η ανθρώπινη αξιοπρέπεια να αποδοπατάται και να συνδέεται με μειωμένο ΦΠΑ εφόσον, εφόσον συντηρείται. Είναι τρομακτικά ζητήματα, τρομακτικέ εκτόσει στα ατομικά δικαιώματα. Εκτόσει, λέτε. Δηλαδή. Εκτόσει, τεράστιε εκτόσει. Ο, ναι. ο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω, στο το θέμα των δικαιωμάτων έχει σε μεγάλο βαθμό ε, εκμαυλήσει έτσι, την αντίληψή μα πάνω στα ζητήματα αυτά. σε μεγάλο βαθμό. Όχι ότι δεν έχει κάνει και κάποιε καλέ πρακτικέ στο σύμφωνο ή οτιδήποτε άλλο μπορείτε να πείτε. Πάντω δεν τα υποστηρίξατε αυτά. Α, αλλά θα έλεγα, θα έλεγα το εξή. Συνολικά η εικόνα πάνω στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων είναι απογοητευτική. Μάλιστα. Σε ζητήματα ασφάλεια, δικαιωμάτων, ανομία υπάρχει μια συζήτηση και γι' αυτό είναι και στην ατζέντα πολύ ψηλά το ιεραρχείο Μητσοτάκη από τη μεριά του ότι είναι μια κυβέρνηση που ευνόησε θύλακε ανομία, Σ και Κοιτάξτε, ο κύριο Μητσοτάκη τώρα δεν είναι μια αθώα περίπτωση. Ε, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα στα θέματα ασφαλεία. Παρόλα αυτά, πάρα πολύ φοβάμαι ότι η λογική τη δεξιά του κυρίου Μητσοτάκη είναι αυτή η λογική του no tolerance, τη μηδενική ανοχή. Η μηδενική ανοχή είναι ένα μοντέλο ε, αντεγκληματική, θα λέγαμε, πολιτική, mm -hmm. το οποίο όμω ακρεφνώ είναι οφειλελεύθερο και το οποίο θέλει να εξαφανίσει από τον αστικό χώρο κάθε άνθρωπο που διαφέρει. Όχι αυτό που είναι πραγματικά Ανομικό, παραβατικός. Άρα το να μιλούν συνεχώ για τη μηδενική ανοχή είναι ένα μοντέλο το οποίο καμία σχέση δεν έχει να κάνει με τι δημοκρατικέ, ευρωπαϊκέ ή σοσιαλδημοκρατικέ αξίε. Είναι ένα ξεφλιμένο μοντέλο. Οπωσδήποτε όμω υπάρχουν μεγάλα ζητήματα ασφάλεια και στο κέντρο των Αθηνών και αλλού. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Πώ. Το τίποτε... κίνημα αλλαγή πώ διαφοροποιείται από την ατζέντα δε, Δεν το Τον... Καταρχά, όχι, όχι στη μηδενική ανοχή. Ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Το μοντέλο αυτό, το ακροδεξιό αυτό μοντέλο, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογή στην Ελλάδα. Απαραίτητο όμω είναι σε χώρου ανομία, όπω τα Εξάρχεια, που ήταν ένα χώρο ιδεών παλιότερα, όπου αναρχικέ ιδέε συμφύρονται με άλλε ιδέε, σε ένα ε, ναι, και το, διάλογο, Πασό και, και, το Πασό και, σε και εκεί. Σε ένα διάλογο, ε. ακό ακόμα και οι συγκεντρώσει γίνονταν πολιτικών αρχηγών εκεί χωρί να υπάρχουν προβλήματα, υπήρχε ένα σεβασμό στο επίπεδο των ιδεών, έχει μεταμορφωθεί και σε έναν χώρο ο οποίο μη είναι μηδενικό. Συμφωνώ μη μη. και απλά ανομία. Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν πια εγκληματικέ οργανώσει που λειτουργούν στο πλαίσιο αυτό, πλήρω ασίδωτε, οι οποίε παράγουν ασφάλεια και διαχέουν κινδύνου σε όλη την κοινωνία. Άρα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και με αστυνομικό τρόπο και με αναμορφωτικό τρόπο και με πολυδομικό σχεδιασμό. Χρειάζεται μια πολυπαρέμβαση για να ξαναβρει ο χώρο την ταυτότητά του, χωρί να χάσει κανεί, αν θέλετε, στον κόσμο των ιδεών την ταυτότητά του. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να το υποστηρίζει κανένα. Εμεί σεβόμαστε όλε τι ιδέε όπου και αν προέρχονται, στο βαθμό έτσι, που δεν θέλουν να στραφούν με βία κατά τη ελληνική δημοκρατία. Φοβάστε εσεί έναν μισοτάκι πάρα πολύ δεξιό, με μια ατζέντα πολύ νεοφιλελεύθερη, όπω τουλάχιστον θέλει να φτιάξει αυτό το αφήγημα η Μεριά Σέριζα. Δεν νομίζω ότι δεν είναι κάτι τέτοιο ο κ. Μητσοτάκης. Δηλαδή, εγώ βλέπω ένα μεγάλο ζήτημα. Το μεγάλο ζήτημα είναι ότι οι λέξει που επιλέγει για να νοηματοδοτήσει αυτό που έρχεται είναι βασικά λέξει οι οποίε με ανησυχούν. Δηλαδή, ο διαστρωτήρα. Ο η επιλογή... Το είπε τελικά αυτό όμω. Όχι, είναι, είναι γεγονό ότι το είπε. Δεν, δε, δε, δεν mm -hmm. έχει αμφισβητηθεί επίσημα τη Νέα Δημοκρατία. Αν υπάρχει κάτι άλλο να, να μα το πούνε. Αλλά η λέξη οδοστρωτήρα για να αρθούν τα εμπόδια στον χώρο των επιχειρήσεων σημαίνει ότι έρχεσαι να αλώσει ό,τι υπάρχει. Καταλαβαίνω να υπάρχουν φορολογικέ διευκολύνσει, ασφαλιστικέ διευκολύνσει, αλλά δεν θα κρυθεί ας πούμε, το, το κοινωνικό δικαίωμα των εργαζομένων. Όπω διατυπώνεται αυτή η φράση όμω, σημαίνει ότι θέλει να ξεριζώσει ή να αποδοπατήσει τα πάντα. Άρα δεν είναι μια ατυχή επιλογή λέξη, νομίζω είναι μια επιτυχή επίδειξη του τι πραγματικά σκέφτεται. Μάλιστα. Αντίθεση αριστερά-δεξιά. Εσείς ναι. πιστεύετε σε αυτή τη διαρρετική τομή ή έχει αλλάξει εν έτη 2019. Θα έλεγα το εξή. Ε, η αντίληψη είναι η, η διάκριση, αυτή είναι η παραδοσιακή διάκριση. Ζούμε όμως σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολυπολικός. Ζούμε σε έναν κόσμο που υπάρχουν συστήματα τα οποία έχουν μια υπερεθνική λειτουργία, δηλαδή χρηματοπιστωτικό παγκόσμιο σύστημα ή καπιταλιστικό σύστημα τεράστιες οργανώσεις στον χώρο της, των κοινωνικών δικτύων. Οργανώσεις τεράστιες στον χώρο του εμπορίου. Να, να μην αρχίσουμε να τα λέμε τώρα Google, Apple, Microsoft, έτσι ό, ό,τι υπάρχει. Άρα υπάρχουν γιγPa, γιγαντώδεις γιγαντώδεις συσσωματώσεις παγκόσμιες οι οποίες επηρεάζουν τι εθνικέ πολιτικές. Αυτή την απειλή την νιώθουν κράτη είτε έχουν δεξιέ κυβερνήσει, είτε έχουν αριστερέ κυβερνήσει, είτε έχουν σοσιαλιστικέ κυβερνήσει. Άρα, ναι, μεν στη δεξιά η αριστερή διάκριση για το τι είναι πραγματικά προοδευτικό στο εσωτερικό μια κοινωνία. Ταυτόχρονα όμω υπάρχει μια αντιπαλότητα, μια προσπάθεια να υψωθεί ένα τείχο απέναντι σε αυτό που έρχεται και είναι ε, παγκόσμιο ολοκληρωτικό. Δηλαδή, χώρε οι οποίε ελέγχονται και εποπτεύονται ουσιαστικά με ένα πανοπτικό τρόπο από συστήματα στα οποία δεν μπορεί να έχει πρόσβαση. Γι' αυτό εκεί βλέπετε και την ανάγκη τη Ευρώπη. Η Ευρώπη χρειάζεται. Γιατί η Ευρώπη, αυτή η Ευρώπη, όπω λένε το συμφερόντο, που είναι περισσότερο των κρατών και όχι ναι. των λαών, αυτή η Ευρώπη έχει δυνατότητα να βάζει και τεράστια πρόστιμα. Όπω έβαλε στην Google, όπω έβαλε στην Apple και αλλού. Άρα έχει σημασία να υπάρχει μια μεγάλη περιφερειακή ένωση στην οποία υπάρχουν μικρά κράτη μέσα και μπορούν να συνενώνουν τι δυνάμει του και βάζουν κανόνε και στο παγκόσμιο σύστημα. Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή στην Αμερική άνοιξε μια μεγάλη κουβέντα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και άνοιξε τώρα μετά την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τον ευρωπαϊκό κανονισμό πάνω στα προσωπικά δεδομένα. Άρα η Ευρώπη, η Ευρώπη έχει αξία. Και νοηματοδοτεί και ότι είναι προοδευτικό αυτή η συντηρητική Ευρώπη σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Το ότι είναι προοδευτικό παγκόσμια. Δίνει και τέτοιε γραμμέ. Αλλά χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη, Ευρώπη των λαών και Ευρώπη τη ασφάλεια. Ακόμα και η σημερινή Ευρώπη που έχει μεγάλο ρεύμα ευρωσκεπτικισμού πια στο εσωτερικό τη, δυναμωμένε τι ακροδεξιέ δυνάμει που δεν είναι πάντα ναι. ε, αυτό που νομίζαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Έχουν λίγο μεταλλαχθεί κι αυτέ. Ναι, δίκιο κύριε Μανιάτη. Αυτό προέρχεται ακριβώ από το γεγονό ότι η Ευρώπη δεν έχει επενδύσει στην κοινωνική ασφάλεια, στην ασφάλεια των λαών, στην δυνατότητα να εξελίσσουμε τη ζωή μα. Είχαν ερωτήσει κάποτε τον ε, τον Ανδρέα. Α, τι, ση... ναι. Ναι, ναι. Ναι. Τι, τι, τι σημαίνει για εσά ο σοσιαλισμό. Και είχε δώσει μια απάντηση η οποία δεν είχε ας πούμε, καμία σχέση με ξερή μαρξιστική ή Διατύπωση. Το σοσιαλιστική τοποθέτηση. Είπε, είναι η σοσιαλιστικη τοποθετηση ειπε ειναι η δυνατοτητα ναι. να μπορεί να εξελίσει τη ζωή σου μέχρι το τέλο τη. Και φοβάμαι ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται πια αυτό. Όλο και οι περισσότεροι άνθρωποι είναι εκτό τη δυνατότητα να εξελίξουν τη ζωή του, καθυλωμένοι σε καταστάσει που δεν πάνε πουθενά. Χρειάζονται και τα κοινωνικά επιδόματα. Πρέπει να συνδέονται όμω κάποια στιγμή και να ενεργοποιούνται και με την αγορά εργασία. Η συνεχή καθήλωση για 4, 5, 6 χρόνια σε μια κατάσταση των 200-300 ευρώ δεν πάει πουθενά. Άρα χρειάζεται μια νέα ματιά, νέα στα κοινωνικά επιδόματα να συντηρούνται και ταυτόχρονα να ανοίγουμε δουλειέ ώστε να μπορεί ο κόσμο να βρει βρίσκει απασχόληση και ασφάλεια. Άρα το μεγάλο ζήτημα για μένα είναι μια νέα κοινωνική πραγματικότητα την οποία μπορούμε να χτίσουμε. Και πάλι, χτίστε το κίνημα αλλαγή το οποίο έχει ένα εξαιρετικά προοδευτικό λόγο, ένα σπουδαίο πρόγραμμα πάνω στα θέματα και τη νεανική επιχειρηματικότητα και των κοινωνικών δικαιωμάτων και τη ασφάλεια, το πρόγραμμα Ελλάδα δηλαδή, όπω το ξέρετε, το οποίο είναι και η κορονίδα των, 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 των πολιτικών μα. Θέλετε να το θέσετε και στι άλλε πολιτικέ δυνάμει, όταν χρειαστεί. Απολύτως, σωστά. Αυτή θα είναι δηλαδή και οι δικέ σα κόκκινε γραμμέ, ότι με αυτό θα πάτε. Ναι, ναι, Πάμε ναι. με αυτό. Ναι. αυτά, αυτό δεν είναι μια λίγο μικρομεγάλη λογική. Όταν έχει πάρει, για παράδειγμα, ο, ο 37 ή ο ΣΥΡΙΖΑ τόσο. 30, ξέρω εγώ. Πώ θα πάει το κόμμα του 7, 8% λέω ότι θα πάει και καλύτερα από τι ευρωεκλογέ. Και θα επιβάλλει το δικό του πρόγραμμα σε δύο μεγάλε πολιτικέ. Νομίζω πολιτικές ότι είναι δυναμές. ξεκάθαρη η στάση και τη Προέδρου. Είπε ότι εμεί δεν μπορούμε να γίνουμε δεκανίκη τη δεξιά. Αυτό είναι που έρχεται. Φαίνεται ότι έρχεται. Έτσι. Δεν θα γίνουμε δεκανίκη τη δεξιά. Άρα εμεί θέλουμε, εφόσον υπάρχουν άλλε λύσει άλλου τύπου, εφόσον το επιτρέπουν τα εκλογικά δεδομένα. Μόνο το πρόγραμμά μα είναι αυτό το οποίο μπορεί να δώσει ασφάλεια και σιγουριά στην Ελλάδα και αυτό το υποστηρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, έχει αλλάξει λίγο για το επιχείρημά σα στο τελευταίο διάστημα. Ναι. Ακούω για σταθερότητα. Λέτε ναι. ότι θα είσαστε η δύναμη που δεν θα βάλει τη χώρα σε περιπέτειες. Ναι, ναι, ναι. Αυτό λίγο δεν κλείνει το μάτι σε αυτόν που πιθανώ καλπάζει πολιτικά. Η χώρα μπορεί <και> να μην μπει σε περιπέτειε ναι. εφόσον ακολουθήσει τον προγραμματικό λόγο του κινήματο αλλαγή, ο οποίο είναι συγκεκριμένο. Ασφάλεια στην κοινωνία ασφάλεια στην εργασία ε, δυνατότητε στο επιχειρήν και να εξελίσσουν τη ζωή του οι άνθρωποι. Περιπέτεια εννοώ σε επίπεδο διακυβέρνηση τη ναι, ναι, ναι χώρα. κατάλαβα πώ χρειαστεί πας, να οδηγηθούμε ξανά σε εκλογέ. Ναι, ναι, ναι. Κατάλαβα τι, τι λέτε. θα είναι το κίνημα αλλαγή σε αυτή την περίπτωση. Κα... Θα είναι μια δύναμη που θα σταθεροποιήσει το πολιτικό σύστημα ακόμα και θυσιαζόμενο το ίδιο ω άλλη ηφηγένεια ναι, ξανά. Εγώ θα έλεγα το εξή. Το, το, το Πασόκ, δεν λέω για το κίνημα αλλαγή. Το Πασόκ, όταν υπήρχε δεκα, το, 2010-2011 κτλ., εγώ νομίζω πήρε ένα τεράστιο δυσανάλογο τίμημα. Πήρε πάνω του όλο το βάρο του παρελθόντο, δεν εγκλώβησε τη Νέα Δημοκρατία να έρθει να ψηφίσει είτε με 180 στη Βουλή, είτε επίση με εκλογέ ή με δημοψήφισμα με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και το χρεώθηκε απάνω του για να βγάλει τη χώρα από την κρίση και να μην το χεύσουμε. Υπήρχαν δύο δυνάμει αριστερά και δεξιά που χτυπούσαν εκείνη την περίοδο, λισοδό και αντιμνημονιακά, οι οποίε δεν επένδυσαν στη σωτηρία τη χώρα. Προσέξτε, όπου αλλού βγήκαν οι χώρε από την κρίση, βγήκαν σε τρία χρόνια η είναι η Κύπρο, την η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Ιρλανδία. Βγήκαν άμεσα γιατί όλε οι πολιτικέ δυνάμει συνεργάστηκαν. Κατάλαβαν το τεράστιο πρόβλημα. Μόνο εδώ κάνανε πλάκα και η δεξιά και η αριστερά πάνω σε μια Ελλάδα που απτώχευε. Αυτοί λοιπόν που επενδύσαν στα κομμάτια του υπάρχουν ακόμα. Αυτοί έχουν ανταμείφθει την κοινωνία. Το Πασόκ το οποίο πήρε πάνω του όλο αυτό το βάρο. Δεν ανταμείφθηκε. Εγώ νομίζω όμω ότι πλέον αποκρισταλώνεται η σκέψη των ανθρώπων, καταλαβαίνουν τι πραγματικά έχει γίνει και ότι πρέπει να δώσουν δύναμη στον, σε ένα ισχυρό κεντρό, κεντρο αριστερό, σαν δημοκρατικό χώρο που είναι το κίνημα αλλαγή με τι δυνάμει που έχει μέσα, το Πασόκια, το, το και αριστερά, άνθρωπο από το ποτάμι. Ε? και αυτό να γίνει ουσιαστικά η, 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 η τη σταθερότητα στη χώρα. Παρ' όλα αυτά και για το κέντρο, το πολιτικό κέντρο υπάρχει μια συζήτηση. Υπάρχει μια συζήτηση για το αν έχει εξελιχθεί πλήρω στο ακραίο κέντρο, το οποίο έχει πάει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αν έχει υπολείμματα τη παλιά παράδοση του ριζοσπαστικού κέντρου, ή αν τελικά λόγω και τη συμπίεση των μεσαίων τάξεων δεν υφίσταται. Είναι ξεκάθαρο ότι και σε ευρωεκλογέ πήραμε ένα ποσοστό που είναι σχετικά ικανοποιητικό. Προσδοκούμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό. Όχι, αντέξατε, αυτό είναι Δεν αλήθεια. Δεν φαίνεται ακριβώ αντέξατε. Αυτό είναι αλήθεια. Να αλήθεια. Να φαίνεται ότι υπάρχουν ακόμα κοινωνικέ δυνάμει που εμπιστεύονται αυτό το χώρο και πιστεύω ότι με προγραμματικό λόγο, με τα στελέχη μα που γυρίζουν από άκρη σε άκρη τη χώρα και κάνουν αυτή τη δουλειά τώρα. Όλο και περισσότερο κόσμο ακούει την φωνή τη δημοκρατία, την φωνή που μπορεί να κρατήσει την Ελλάδα ισχυρή. Εγώ νομίζω ότι οι εκλογέ που έρχονται θα αναδείξουν τι δυνατότητε του κινήματο αλλαγή να είναι ο ισχυρό πόλο. Μάλιστα. Ε, Πώ είναι το πρόγραμμά σα τώρα, τι κάνετε. Κοιτάξτε, Πάτε και στα χωριά, α πούμε, εκεί πέρα ταξιδεύετε. Κοιτάξτε, πράγματι. Γιατί μου, φα... μου φαίνεστε αρκετά αστό ναι, 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 για την ευρύτερη ναι, ναι, εκεί περιοχή. Κάθε άλλο. Είμαι <χει> <α>, αρκούντο λαϊκό. <χει> <χει> δηλαδή <χει> θέλω να πω ότι πραγματικά γυρίζω, πόντο, 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 πόντο όλη την Αχαρία. <χει> δύσκολο νομό. Είναι ένα δύσκολο νομό. Έχει διάφορε πολιτικέ ιδιομορφίε. Έχει και κουλέρ λοκάλ. Έχει από όλα τα πράγματα. Τα πάντα έχει. Αλλά θα έλεγα το εξή, ότι γυρίζουμε πόντο, πόντο και είσαι την μου η άλλη συνυποψήφοι όλη την Αχαία, ευαισθητοποιούμε τον δημοκρατικό κόσμο. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν εισρωέ και από άλλου χώρου αυτή τη στιγμή. Γυρίζει κόσμο δηλαδή. Αυτή η εικόνα που έχω από την Αχαία θα σα περιγράψω. Έτσι. Ναι, βέβαια, από, από εκεί. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι όλο και περισσότερο ε, υπάρχει μια ε, ζήμωση του κόσμου που επαναπροσδιορίζεται μέσα τη δημοκρατική παράταξη. Και νομίζω ο στόχο είναι αυτό. Εμεί έχουμε στην Αχαία τον Γιώργο Παπανδρέο, ο οποίο είναι ο άνθρωπο θα κατακτήσει την έδρα που θα πάρουμε. Ενδεχομένω οι πολύ καλέ προποθέσει να υπάρχει και μια δεύτερη έδρα. Αυτό δεν έχει καμία σημασία όμω. Αυτή τη στιγμή εμεί πρέπει να να γυρίσουμε το νομό μα πόντο πόντο, γειτονιά γειτονιά, χωριό χωριό, σπίτι σπίτι και να πείσουμε ότι η δημοκρατική παράταξη είναι αυτή, το κίνημα αλλαγή, είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι ο ισχυρό πόλεμο πόλο ανάμεσα στα δύο άκρα. Δηλαδή τη δεξιά μια και τη άλλη. Καλή δύναμη στον αγώνα σα. Και αν γυρνάτε, αγαπητοί φίλοι και φίλε, στην ευρύτερη περιοχή τη Αχαία, στον Ερήματο, στα χωριά, στην Πάτρα. Ε, Πιθανώ θα δείτε τον κύριο Σκανδάμι αυτέ τι μέρε. Έτσι, έτσι. Είναι. Και Να θα κάνουμε. με βλέπουν και μετά τι εκλογέ. Αυτό έχει σημασία. Δηλαδή, μένετε ξέρω, εκεί κιόλα, μένετε μονάχα. Μένε, μένετε εκεί και μοιράζομαι το χρόνο κάποιε μέρε και, και στην Αθήνα. Η, Αθήνα. η, η, η κατοικία μου, η οικογένειά μου είναι στην Πάτρα και είναι δεκτή. Το δικηγορικό μου στην γραφείο. Στην Πάτρα λοιπόν. Μάλιστα, ακριβώς είναι εκεί. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχει σημασία αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ δεν πιστεύω στι ευκαιριακέ σχέσει. Δηλαδή, δεν εκτίθεμαι σε μια εκλογική διαδικασία η οποία τελειώνει σε 7 Ιουλίου και λέω για στον κόσμο. Πιστεύω στη, στο βάθο των σχέσεων, στην εμπιστοσύνη που μπορούμε να χτίσουμε με του ανθρώπου και, και στην επόμενη ημέρα η οποία πρέπει να είναι μια ημέρα ανανέωση συνολικά τη χώρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσά που ήσασταν εδώ. Τα λέμε ξανά πάντα στο